Ποια είναι η γνώμη της Ορθοδόξης Εκκλησίας για τον πολιτικό γάμο που σχεδιάζει να συστήσει η πολιτεία? Δεν φανταζόμουν από χθες που κατέβηκε στη Λάρισα ότι θα μπορούσε να είχε γίνει τόσο μεγάλο θέμα, να πάρει τόσο μεγάλη έκταση, όσο και δεν είναι μεγάλο θέμα, αλλά ότι θα μπορούσε να πάρει μεγάλη έκταση στο λαό μας. Αν μπορούσε κάθε θέμα να παίρνει μια μεγάλη έκταση, οι νομοθέτες θα υπολόγιζαν πολύ. Η νομοθετική επιτροπή, πώς λέγεται αυτή, πολύ θα υπολόγιζε τη γνώμη του λαού, εάν ο λαός εξεσηκώνεται και έλεγε όχι κύριοι, διότι εμείς θα κυβερνηθούμε με έναν νόμο και όχι μόνο εσείς, οι 5-10 άνθρωποι, και συνεπώς ο νόμος αυτός δεν θέλουμε να είναι αυτός. Αλλά θέλουμε να είναι αυτός. Και εφόσον βεβαίως αυτή η απέτηση δεν τίθεται σε θέματα παρανομία, δεν μπορούν περιπίν τώρα ο λαός να αποφασίσει και να πει ότι θέλουμε να αφήσουμε ελεύθερα τα ναρκωτικά, τότε ασφαλώς οι 5-10 αυτοί άνθρωποι, θέλοντας να διασώσουν το σύνολο, οπωσδήποτε θα έλεγαν όχι. Μπορεί πολύ να φωνάζεται, αλλά αυτό όμως είναι προς βλάβη του λαού. Αλλά για θέματα τα οποία έχουν μέσα τους την υγεία, όπως είναι τώρα το θέμα του γάμου, δεν μπορεί να αγνοείται η γνώμη του λαού. Το λέγω διότι έκανα τη σκέψη και την έχω εκφράσει σε στενό κύκλο, ότι αν έδιζε τώρα σύνθημα εκεί παραδείγματι από τους επισκόπους όλων των επαρχιών και δι' αυτόν και αυτοί δια των ιερέων και ιερείς στο λαό και εξεσηκώνεται ο λαός, τότε το πράγμα θα ήταν πολύ διαφορετικό. Θα ήταν πολύ διαφορετικό. Αλλά δεν ξέρω ποιοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα μπορούσαν να εξεσηκώσουν το λαό για κάτι τέτοιο. Δεν το κάνουν. Πρέπει να δικήσουν. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα ήθελε να εξεσηκώνεται ο κόσμος και να βγει στο πεζοδρόμιο, αλλά κάποτε όμως χρειάζεται να βγει στο πεζοδρόμιο και να λέει τη γνώμη. Αυτό δεν δείχνει απουσία πειθαρχίας στους νόμους, αλλά παρουσία υγείας. Ένας λαός ο οποίος σκέφτεται υγιώς και θα ήθελε να εφαρμόζονται νόμοι που έχουν μέσα τους την υγεία. Αύριο θα τεθεί νόμος, είναι στα σκαριάκια αυτό δηλαδή, αλλά τώρα επειδή μπήκε το θέμα χωρισμού εκκλησίας πολιτείας, το θέμα πολιτικός γάμος, τα άλλα λιγάκι πήγανε στην πάντα, αλλά έρχονται όμως στη συνέχεια. Το θέμα της αμνηστεύσεως, της αποποινικοποιήσεως, της ομοφιλοφιλίας, όχι της μοιχείας. Και για να σας πω ένα μικρό, πολύ μικρό σημερινό παράδειγμα, δεν ξέρω αν ο κύριος αυτός είναι και παρόν. Μου έλεγε ότι στο χωριό του είναι κάποιος άνθρωπος, ο οποίος σήμερα είναι και κάποιος μεγάλης ηλικίας, ο οποίος από νέος αυτός παραπλανούσε τους νέους της εποχής του και τους διεύθυνε τους νέους αυτός με τώρα να τόσο ένας παθητικός τύπος. Και μέχρι σήμερα, αν και έχει παιδιά και εγγόνια αυτός ο άνθρωπος, κάνει την ίδια δουλειά μες στο χωριό. Και είπα, γιατί αυτόν τον άνθρωπο δεν τον έβγαλατε από το χωριό σας? Να διαμαρτυρηθείτε και να πείτε, όλοι οι νέοι του χωριού μας θα διαφθαρούν, θα μολυνθούν από την παρουσία αυτού του ανθρώπου. Αύριο δεν θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό εάν θα γίνει νόμος, διότι και εγώ ίδιος αυτή τη στιγμή δεν θα είχα το δικαίωμα, υποτίθεται, να πω ότι αυτός είναι μία αστεία μολύνσεως μέσα στο χωριό. Τι θα έλεγε ο κύριος αυτός? Θα έλεγε ότι γιατί είναι κύριε αστεία μολύνσεως? Με προστατεύει ο νόμος. Με προστατεύει ο νόμος. Δηλαδή συλλαμβάνεται, αγαπητοί μου, τι γίνεται? Το συλλαμβάνεται. Και ότι πραγματικά θα πρέπει ο λαός να αρχίσει να διαμαρτύρεται, βλέποντας να σύονται αυτά τα θεμέλια της υπάρξεώς του. Εκτός βέβαια πια φτάσαμε σε έναν σοδομισμό της εποχής εκείνης που ήσαν τα Σόδομα και τα Γόμορα, που ευρέθηκαν πρώτων θυρών του σπιτιού, του λόγου. Σημειώνει η Αγία Γραφή, από μικρού έως μεγάλου, δηλαδή και ηλικιωμένοι άνθρωποι ήσαν και μικρά παιδιά ήσαν και ζητούσαν
τους δύο φιλοξενουμένους που ήταν οι δύο άγγελοι του Λότ, για να ασχημονήσουν επάνω σε αυτούς. Και αναγκάστηκε ο Λότ, ήταν η πόρτα όπως ήταν στους παλιούς στάβλους, σε δύο κομμάτια, ανοίγει το πάνω και το κάτω μένει κλειστό, ώστε το άλογο, ξέρω, το ζώο βγάζει το κεφάλι του έξω, δεν μπορεί να βγει από το στάβλο. Ήταν τέτοια πόρτα εκεί. Έκανε, βγήκε έξω ο Λότ, έκλεισε από πίσω την πόρτα. Οι δύο άγγελοι ήταν μέσα στο σπίτι, υπομορφή πάντα ανδρών φυσικά, και είχε αφήσει το απάνω μέρος κάπως ανοιχτό. Αλλά έκλεισε όμως την πόρτα από πίσω, μόνο και μόνο για να μην μπουν μέσα οι κάτοικοι της πόλης στο σπίτι του και αρπάξουν τους δύο νέους. Και λέγει, ακούστε να σας πω, έχω δύο θυγατέρες, είναι αργωνιασμένες σας, να σας τις δώσω και κάνετε ό,τι θέλετε τις κόρες. Αλλά τους νέους που φιλοξενώ κάτω από τα κεραμίδια μου δεν θέλω να τους προσβάλλω. Και τότε εκείνοι τον έστρωξαν και του είπαν, α, φύγε από εδώ που εσύ δεν είσαι ντόπιος. Πράγματι δεν ήταν ντόπιος. Και ήθελε να μας κάνεις εδώ τον έξυπνο. Δεν θέλουμε τις κόρες σου, θέλουμε αυτούς τους δύο που έχεις μέσα. Και εκεί άρχισαν να τον κακοποιούν, δηλαδή να τον σπρώχνουν, να ανοιχθεί η πόρτα και να μπουν μέσα. Και τότε οι άγγελοι από μέσα, φοβερό πράγμα, φτάσανε οι άνθρωποι στο σημείο αυτό, οι άγγελοι από μέσα τους επάταξαν αορασία. Το αορασία είναι δοτική, με αορασία. Δηλαδή τους έκαναν να μην βλέπουν. Αυτή όμως η αορασία δεν είναι παραεκλεκτική. Όχι ότι δεν έβλεπαν και ζήτησαν ψηλαχτά να φύγουν, ας πούμε αυτή την έννοια. Ήταν δε βράδυ, σημειώσατε αυτό. Αλλά με την έννοια ότι δεν έβλεπαν την πόρτα μπροστά τους. Ό,τι συνέβη τότε με τον προφήτη Ελισαίο, που επάταξε αορασία τα στρατεύματα των Σύρων, και ενώ αυτοί οι ίδιοι ζητούσαν τον Ελισαίο για να τον φωνεύσουν, ο ίδιος τους πήγε στην Σαμάρια και τους παρέδωκε στον βασιλέα. Και τους λέει στον βασιλέα, πάρτους, σου τους έφερα. Και εκείνος θέλει να τους φωνεύσει και λέει, ω, θα τους φωνεύσεις, γιατί δεν, με το σπαθί σου, με τον κόπο σου δεν τους έφερες εσύ εδώ. Όχι, θα τους δώσεις να φάνε, να πιούν και θα τους διώξεις πίσω στη Συρία. Αυτή η αορασία δηλαδή ήταν εκλεκτική. Δεν έβλεπαν το σπίτι του Λότ. Δεν έβλεπαν την πόρτα του σπιτιού του Λότ. Και έφυγαν. Ήταν βράδυ, διότι οι δύο άγγελοι έφτασαν από γεματάκι. Ζήτησαν να μείνουν στην πλατεία, ουδείς τους φιλοξένησε. Και τότε ο Λότ πήγε και τους είπε, ελάτε στο σπίτι μου. Όχι, λέει, θα μείνουμε εδώ απόψε. Αλλά σούπα μου πες, μου πες σούπα, άρχισε να βραδιάζει. Πήγανε στο σπίτι του Λότ. Το έμαθε όλη η πόλη ότι έφτασαν δύο άνδρες. Και αυτή είναι φοβερό πράγμα. Ότι ήρθαν δύο άνδρες, λυπασμένοι. Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Και τότε επήγαν να ζητάνε αυτούς τους δύο από το σπίτι του Λότ. Είχε βραδιάσει δηλαδή. Αλλά πριν ξημερώσει, ο Λότ και η οικογένειά του έφευγαν πλέον από το σπίτι για να έρθει με την ανατολή του Ηλίου η καταστροφή πλέον των Σοδόμων και της Γομόρας, και να μείνει πια στην ιστορία ως τύπος της κολάσεως η καταστροφή αυτή, και το σχετικό αμάρτημα, ως η ομοφυλοφιλία, ως σοδομισμός. Αν εκεί πια φτάσουμε, τότε με γεια μας, με χαρά μας. Μάλιστα, αν το θέλετε αυτό το με γεια μας, με χαρά μας, ο ίδιος ο Θεός το λέγει στους Εβραίους και αποκαλεί τους Εβραίους σοδομίτε. Είναι δια του προφήτου Ισαΐου αυτό. Λέγει λαός Σοδόμων και λαός Γομόρα. Ο ίδιος ο Θεός αποκαλεί τους Εβραίους έτσι. Γι' αυτό σας λέω, τότε με γεια μας, με χαρά. Αλλά εάν έχουμε μέσα μας λίγο φιλοτιμία, έχουμε λίγο υγεία, γιατί πια για υγεία μιλάμε, πάμε στα πολύ χοντρικά. Πού να μιλήσουμε για λεπτομέρειες τώρα, για πνευματική ζωή, υψηλή στάθμη, για χοντρά, για κόπρο του αυγία μιλάμε τώρα. Καταλαβαίνετε, τότε αν έχουμε λίγο υγεία μέσα μας, νομίζω ότι οφείλουμε να ξεσηκωθούμε, γιατί από το κακό πηγαίνουμε στο χειρότερο. Θα ήθελα ακόμη να σας έλεγα κάτι άλλο.
Ίσως σας κάνει εντύπωση αυτό, αλλά πρέπει να πούμε την αλήθεια. Μην νομίζετε ότι η παρούσα κυβέρνηση, συγγνώμη, εγώ ποτέ μου την πολιτικόλογο και έχω δώσει δείγματα ότι δεν πολιτικόλογο. Μην νομίζετε ότι η παρούσα κυβέρνηση είναι εκείνη που κάνει αυτά και κάποια άλλη μέτρα θα κάνει τα ίδια. Εξάλλου δεν είχαν αυτά που υποθεί από πολλών ετών. Και από άλλους είχαν υποθεί από πολλών ετών. Απλούστατα, αγαπητοί μου, έχουμε χαλάσει. Εμείς οι Έλληνες έχουμε χαλάσει. Πρέπει να το πάρουμε ήδη. Διότι αν ήταν 5-10% και 1000 άνθρωποι, δεν ήταν δυνατόν ποτέ αυτοί να επιβάλλουν τη γνώμη του. Έχουμε χαλάσει. Μπορεί να πούμε, να κάνουμε ένα δημοψήφισμα, να δούμε τι πιστεύουν για τον γάμο και τα λοιπά. Δεν ξέρω πόσοι θα μιλούσαν υπέρ του θρησκευτικού γάμου. Και αν αυτοί που θα μιλούσαν υπέρ του θρησκευτικού γάμου σήμερα, αν όλοι αυτοί θα ήξεραν πραγματικά τι είναι ο γάμος, ο θρησκευτικός, και δεν μιλούσαν για λόγους συναισθηματικούς, ότι θα τους ήρθε το ανάποδα να μην πάνε στην εκκλησία να παντρευτούν, σαν να νιώθαν ότι είναι απάντρευτοι. Δηλαδή δεν υπάρχει θεολογική θεμελίωση στο λαό μας για να καταλάβει τι είναι ο γάμος και να απαιτήσει να υπάρχει ο γάμος. Μόνο λόγοι παραδοσιακοί και συναισθηματικοί θα έκαναν τους ανθρώπους μας να πούν θέλουμε τον θρησκευτικό γάμο. Μόνο αυτοί οι λόγοι. Αλλά αυτό όμως είναι ένα δυστύχημα. Έχουμε χαλάσει. Είτε γιατί μπήκε η άγνοια, είτε γιατί μπήκε η φθορά από ανθρώπους που ήθελαν να μας χαλάσουν, ό,τι θέλετε πείτε, οι μυστικές αντιλήψεις κλπ, η διάβρωση είναι βαθιά. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι επιδερμικό, ότι μπορούμε κάτι να διορθώσουμε. Είναι βαθιά η διάβρωση. Αυτό μόνο εγώ σας πληροφορώ. Και ο Θεός να μας ελεήσει, γιατί δεν πηγαίνουμε, πραγματικά δεν πηγαίνουμε καλά. Αυτά έτσι σαν μια έτσι, σύντομη απάντηση γενική. Αλλά βάζω τώρα στο θέμα εδώ της απορίας. Θα ήθελα να σας έλεγα αρχικά κάτι που το είπα και σε αυτόν που το υπογράφει όταν το είπα το πρωί, το μεσημέρι, ότι δεν έχω ενημερωθεί ακόμη, όπως νομίζω σε όλοι σας, για το νομικό σχήμα των όσων θα γίνουν. Δηλαδή, ποιο θα είναι το νομικό σχήμα αυτού του πολιτικού γάμου, τι τελικά θα γίνει. Δηλαδή, όπως υπόθηκε ότι θα έχουμε δύο πηγές δικαίου τροφοντινά, δηλαδή ότι θα πρέπει να έχω διαζύγιο, να μπορώ να πάρω διαζύγιο ή να έχουν τα παιδιά μου κληρονομικά δικαιώματα, εάν κάνω μόνο τον πολιτικό ή αν κάνω μόνο τον θρησκευτικό. Δεν ξέρω, είναι ασαφή. Ακόμη, όσο μπορώ να καταλαβαίνω και να ξέρω, τελικό νομικό σχήμα στο θέμα δεν έχει δοθεί. Και νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, δηλαδή εγώ αδυνατώ. Μπορώ όμως να σας πω άλλα πράγματα. Να σας πω αυτό που προηγουμένως ανέφερα που μας λείπει. Αυτή η θεολογική θεμελίωση του γάμου. Αυτό που θα έπρεπε να το είχαμε όλοι. Να το ξέραμε όλοι. Παλιότερα, θα το ενθυμίσετε ίσως αρκετοί από εσάς, όταν εκαλούμε σε ένα γάμο, κατά κανόνα έκανα ομιλία στο γάμο. Όχι βεβαίως ομιλία για να επενέσω τους νεονύφους, να πω ότι η νύφη είναι χαριτωμένη και ο γαμπρός άλλο τόσο χαριτωμένος. Όχι βεβαίως αυτά. Ή σε μια κηδεία αν ποτέ είχα κληθεί, για να πω ότι ο Μακαρίτης ήταν σπουδαίος άνθρωπος. Ποτέ μου δεν αναφερόμουν αν έκανα ομιλία σε κηδεία ή σε γάμο, ποτέ μου δεν αναφερόμουν στα θέματα των προσώπων. Ξεπερνούσα τα πρόσωπα, έβρισκα μόνο την αφορμή, την ευκαιρία να πω μερικά πράγματα στο γεγονός της κηδείας του θανάτου της Αναστάσεως στο νεκρό ή του γάμου. Μάλιστα σε βαθμό που κάποτε, επειδή μου ανεπίθετο συνεχώς να κάνω ομιλία, έφτασα να πω όχι, δεν κάνω πια ομιλία σε γάμους, γιατί σαν να ήταν βιομηχανία ομιλιών στα μυστήρια του γάμου που εκαλούν και εγώ και λοιπά. Έφτασα στο σημείο αυτό. Κάποτε μάλιστα στο γάμο του Γιάννη, ο Γιάννης ο Λαγκάς ήρθε. Δεν ήρθα ακόμα. Εκεί αρνήθηκα να κάνω, γιατί είχα αντιδράσει ότι όλο εγώ θα κάνω ομιλία. Γιατί είχα πιστέψει ότι έπρεπε να γίνεται πάντοτε μία ομιλία, έστω εκείνη την ώρα.
για να υποθούν μερικά πράγματα για το γάμο, για να αρχίσει να γίνεται συνείδηση στο λαό μας η αξία του γάμου. Τι είναι ο γάμος? Διότι αν πραγματικά είχαμε γνώση του γάμου, της ενίας του γάμου, ειλικρινά δεν θα φτάναμε στο να θέτουμε θέματα τέτοια. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω μερικά από θεολογικής πλευράς και από θεολογικής θεμελιώσεως για το γάμο. Βέβαια ο γάμος, όπως τα ξέρετε, ευλογήθηκε μέσα στον παράδεισο, αλλά πραγματοποιήθηκε όμως έξω από τον παράδεισο. Βέβαια ότι θα σας πω είναι πολύ πρόχειρα, γιατί εξαπίνει συνελήφθην. Ας είναι. Ευλογήθηκε μέσα στον παράδεισο με τους λόγους εκείνους τους ιδρυτικούς του γάμου, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη. Αυτοί οι λόγοι υπόθηκαν μέσα στον παράδεισο πρώτη φτώση. Η πραγμάτωση του γάμου όμως έγινε μετά την πτώση, έξω από τον παράδεισο. Αν ρωτήσετε γιατί, θα σας απαντούσα ότι ο γάμος έγινε μόνο και μόνο διότι προέβλεπε ο Θεός ότι θα έπειτε ο άνθρωπος και θα εισήχθε το αθάνατο, και δια να μην ματαιωθεί το έργο του Θεού εισήχθη ο γάμος. Θέλετε να πάω λίγο πιο πίσω? Σε πολλούς από εσάς είναι γνωστά αυτά, γιατί κι άλλοτε υπόθηκαν. Να πάω λίγο πιο πίσω. Ακόμα και το σχήμα άρεν φίλη έγινε εν όψη της πτώσης των ανθρώπων. Δηλαδή εάν ο Αδάμ δεν έπεσε, δεν θα ήταν ένα «ον» που θα ανήκε σε αυτό που λέμε ανδρικό φύλο, ή αν θέλετε και παραπέρα και γυναικείο φύλο ή ένα. Δεν θα υπήρχε αυτό. Ακόμη θέλετε να πάω πιο πίσω. Ούτε ολόκληρο το σύμπαν δεν θα είχε την μορφή αυτή εν όψη της πτώσεως των πρωτοπλάστων, διότι το σύμπαν έχει την έννοιά του και το νόημά του μόνο όταν υπάρχει ο άνθρωπος. Όταν απουσιάσει ο άνθρωπος από το σύμπαν δεν έχει έννοια. Δηλαδή η έννοια της υπάρξης του σύμπαντος είναι η ύπαρξη και η παρουσία του ανθρώπου. Γι' αυτό και λέγεται ότι ο άνθρωπος είναι η κορονή. Το νόημα της υπάρξης του σύμπαντος λοιπόν είναι ο άνθρωπος. Μόνο το σύμπαν δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Το λέγει σαφώς αυτό ο λόγος του Θεού, ότι η κτήση έγινε για τον άνθρωπο, αλλά και ο άνθρωπος για τον Θεό. Και συνεπώς, ό,τι ξεκίνησε από τον Θεό ξαναγυρίζει στο Θεό ολόκληρο. Άρα το σύμπαν ολόκληρο γυρίζει στο Θεό με την επιτομή του σύμπαντος που λέγεται άνθρωπος. Είναι τόσο μεγάλης αξίας ο άνθρωπος. Πήγα πολύ πίσω για να σας δείξω ότι τελικά ο γάμος είναι ένα σχήμα. Ένα σχήμα το οποίο δεν θα υπάρξει μετά το τέλος της ιστορίας. Και θα υπάρξει η Βασιλεία του Θεού, η οποία θα εγίνεται απ' αρχής, εάν οι πρωτόπλαστοι δεν αμάρτανε. Και δεν θα ήσαν άνδρας γυναίκα. Δεν θα ήσαν. Πώς θα ήταν το σύμπαν, πώς θα ήταν ο άνθρωπος, δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Αν θέλετε όμως λίγο μπορούμε να το πιάσουμε, διότι η Βασιλεία του Θεού θα είναι το καινούριο σύμπαν. Πώς θα είναι? Σε αυτό είναι το καινούριο σύμπαν, η Βασιλεία του Θεού, θα κατοικήσει ο άνθρωπος. Πώς θα κατοικήσει? Όπως είναι, όπως με βλέπετε και σας βλέπω, με την ολόκληρη την ανθρωπίνη μου ύπαρξη, όπως με βλέπετε. Μόνο που θα είμαι άφταρτος και αφάνθρωπος. Γάμος δεν θα υπάρχει μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Στη Βασιλεία του Θεού είπε σαφέστατα ο Χριστός, εξαφανής που του είπαν οι Σαδουκαίοι εκείνο των μύθων, γιατί μύθος ήταν, μια πλασματική ιστορία ήταν, με τους 7 αδελφούς και την μία γυναίκα. Τίνος γυναίκα θα είναι εν τη αναστάσεις των νεκρών? Πλανάστε, είπε ο Κύριος, μη ειδώτε στα γραφά. Και στην Βασιλεία του Θεού δεν παντρεύονται, λέει, ούτε νυμφέρον, αλλά είναι όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Δηλαδή όπως οι άγγελοι, με την έννοια όχι ότι θα είναι άσαρκοι, αλλά ότι δεν θα υπάρχει ο γάμος. Ώστε ο γάμος είναι ένα σχήμα. Μην ξεχνάμε όμως ότι τα σχήματα τα έκανε ο Θεός.
και ότι δεν μπορούν αυτά τα σχήματα να κινούνται όπως θα ήθελε ο άνθρωπος. Αυτά τα σχήματα, ναι, παροδικά, θα είναι έγχρονα, αλλά όχι όμως ανεξάρτητα από το Θεό. Γι' αυτό η δημιουργία, αν και είναι προσωρινή, με αυτή τη μορφή που την ξέρουμε, ποια μορφή, ως προς τον υλικό κόσμο, η μορφή των σφαιρών. Το σύμπαν είναι υπό τη μορφή των σφαιρών. Η ζωή υπό τη μορφή των δύο φύλων. Είτε στο φυτικό βασίλειο, και στο φυτικό βασίλειο από ό,τι έχουμε το αρσενικό και το θηλυκό. Είτε στο ζωικό βασίλειο πολύ περισσότερο. Αυτά όλα έπρεπε σαν σχήματα να τύχουν ευλογίας του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός υβλόγησε τη δημιουργία του όταν τελείωσε. Την υβλόγησε. Και η ευλογία του Θεού είναι εκείνη η οποία κάνει να υπάρχουν τα όντα, να πολλαπλασιάζονται κλπ. Κλπ. Διαβάστε παρακαλώ εις το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως και θα δείτε εκεί αυτή την ευλογία του Θεού εφ' ολοκλήρου της φύσης. Ώστε και τα σχήματα χρήζουν ευλογίας. Άρα και ο γάμος, ο οποίος είναι ένα σχήμα, χρήζει ευλογίας. Διότι αλλιώτικα θα εκτραπεί του σκοπού του αυτό το σχήμα. Αναφέρομαι σε αυτά τα λίγα, τα οποία είναι πάντοτε θεολογικά, όπως το αντιλαμβάνεστε, έρχομαι θα αναθέσουμε τώρα ένα ερώτημα. Ποιος είναι ο σκοπός του γάμου? Υπάρχει ένας ορισμός τον οποίο χρησιμοποιούν οι νομικοί. Αυτός ο ορισμός είναι λυπής. Από θεολογικής πλευράς είναι πολύ ελλειπής και προλίγου τον διάβασα και λοιπά. Είναι πάρα πολύ ελλειπής αυτός. Μπορεί ίσως να τίθεται μέσα σε μια κοινωνία ανθρώπων, χριστιανών αν θέλετε, που θα ήθελαν να έχουν κάποια νομικά σχήματα κλπ. Όμως νομίζω ότι αυτός ο ορισμός είναι πάρα πολύ ελλειπής και θα το αντιληφθείτε τώρα αμέσως με αυτά που θα πούμε παρακάτω. Τίθεται το ερώτημα. Ποιος είναι ο σκοπός του γάμου? Αν πρέπει να αντιγράψουμε αυτά που λέγει Δύσης, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, οδηγούμεθα σε ένα διέξοδο, ή αν θέλετε σε αυτά τα καθιερωμένα να κάνουμε παιδιά. Ο πρώτος σκοπός, λέγει η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, είναι η γέννηση των παιδιών. Ο πρώτος σκοπός, η γέννηση των παιδιών, δηλαδή η δημιουργία νέων ανθρώπων. Και αυτό είναι σφαλμένο. Και πολύ φοβάμαι ότι κάτι τέτοιες επιδράσεις τελικά εσκίασαν τον ήλιον της αληθείας, να μην μπορούμε να ειδούμε την αλήθεια. Μια παρένθεση, επειδή την Κυριακή κάνουμε τα θέματα της Αποκαλύψεως, επιτρέψατε μου μια μεταφορική ερμηνεία, την οποία δεν την κάνω αυθαιρέτως. Πολλοί πατέρες έτσι γράφουν, όπως είναι ο Άνθιμος Ιεροσολύμων, είναι λίγο παλιός, και ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Αν και θα σας πω βέβαια αυτή τη λεγόμενη πνευματική ερμηνεία πρώτα Θεός την ερχομένη Κυριακή, τι λέγουν? Ότι όλα αυτά τα πράγματα ήρθαν να, δεν λέει ότι βγήκε καπνός, έπεσε λέει ο αστήρ πάνω στη γη ο διάβολος, ωραία θα λέει ότι είναι ο διάβολος, και σηκώθηκε από το φρέα της αβύσσου καπνός και σκίασε τον ήλιο. Θα δείτε τον ήλιο σκιασμένο στην εικόνα που θα μας προβάλλει στο τέλος κάποιος κύριος που είχε την ευγενή καλοσύνη να μας δείξει κάτι slides από τη Μονή Διονυσίου. Γι' αυτό έχουμε εδώ την οθόνη. Θα δείτε τον ήλιο γκριζοφών στον κορμόν αυτού του καπνού που είναι σχήμα μανιταριού. Σκιάστηκε ο ήλιος. Τι θα πει σκιάστηκε? Από το πηγάδι, το φρέαρ της Αδύσσου, βγήκαν αυτές οι αντιλήψεις, βγήκαν αυτές οι θεωρίες και σκίασαν τελικά τον ήλιον της αληθείας. Και έρχονται τώρα
οι ακρίδες οι βασανιστικές στους ανθρώπους, δηλαδή όλα εκείνα τα συστήματα τα οποία τελικά φτάνουν να βασανίζουν τους ανθρώπους με έναν βίον διαλυμένο πραγματικά και από οικογενειακής πλευράς και από κοινωνικής πλευράς, διότι προκαλούν αληθινών βασανισμών. Αλλά κλείνω την παρέθεση αυτή και έρχομαι να σας πω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε και να δούμε εντελώς με ευαγγελικά μάτια, που τα μάτια αυτά μας τα δίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, να δούμε ξανά πάλι το μυστήριο του γάμου. Ποιος είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου? Είναι η τεκνογωνία? Όχι, λέγουν οι πατέρες. Η τεκνογωνία δεν είναι. Είναι, τι είναι τώρα, η κατασύγαση του πάθους, για να μην παρεκτραπεί ο άνθρωπος? Όχι, λέγουν οι πατέρες. Η τεκνογωνία, λέγουν οι πατέρες, είναι ο τρίτος σκοπός του γάμου. Κοιτάξτε, τρίτος. Ο δεύτερος σκοπός, λέγει, είναι η κατασύγαση του πάθους. Ο πάθος ποιος είναι? Εκείνος ο οποίος και συνιστά τον γάμο. Η αγάπη των συζύγων και η αλληλοβοήθειά των για να φτάσουν εις την θέωση. Αποδεικνύω γιατί δεν είναι η τεκνογωνία, για να σας βγάλω από μια απορία. Το ζεύγος εκείνο που δεν κάνει παιδιά, έχει ασύστατον γάμον? Ο γάμος του είναι ασύστατος? Δηλαδή, σαν να μην είναι παντρεμένος. Δεν έχει νόημα ο γάμος ενός ζεύγους που στερούνται παιδιά? Ποιος το διανοήθηκε αυτό? Στο υποσυνείδητό μας υπάρχει αυτή η γνώση ότι τελικά δεν είναι ο σκοπός του γάμου τα παιδιά. Αλλά τι θα πει ότι ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι η αλληλοβοήθεια δια την θέωση των ανθρώπων? Τον ευρίσκομαι, αγαπητοί μου, στην Αγία Γραφή, όταν συναισθήθη το μυστήριο του γάμου ως, ας το πούμε, ιερολογία μέσα στον Παράδεισο. Ακούτε τι είπε ο Θεός. Δεν είναι καλόν να είναι ο άνθρωπος μόνος. Πάνω στο «δεν είναι καλόν να είναι ο άνθρωπος μόνος του», θα θέλαμε μια ώρα, αγαπητοί μου, να πούμε πολλά πράγματα. Αλλά αντιπαρέχουμε αυτό. Ίσον έναν άνθρωπο, να κάνουμε, λέγει, άνθρωπον. Τώρα, γιατί μιλάς στο μυθητικό, είναι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, τα οποία τρόπον κοινά συσκέπτονται για αυτό το σπουδαίο «ον» που λέγεται άνθρωπος. Ποιήσομε αυτό, δατική, τίνος αυτό, τίνι, να το πω έτσι, τίνι αυτό, το Αδάμ. Ποιήσομε το Αδάμ, αυτό λοιπόν, για αυτή την ανωνυμία, βοηθών κατά αυτόν. Προσέξτε αυτό το «κατά αυτόν». Πλήσουμε αυτό βοηθόν κατά αυτόν. Που θα πει να κάνουμε ένα βοηθό που να είναι αυτός ο βοηθός άνθρωπος. Αυτό θα πει κατά αυτόν, να του μοιάζει. Γιατί μπορούσε να γίνει ένας, με συγχωρείτε, ένας γάιδαρος. Γιατί και ο γάιδαρος είναι βοηθός του ανθρώπου. Αν ξέρετε ενός αγρότη που έχει υποζύγια, του ψωθείς ο γάιδρος, έχετε πέμπτο στο σπίτι. Διότι το μουλάρι του, το άλογό του, ο γάιδαρός του, η αγελάδα του, είναι η ζωή του. Πραγματικά έχουν πέμπτο μέσα σε ένα αγροτικό σπίτι όταν ένα ζώο ψωθήσει, πεθάνει. Που σημαίνει ότι είναι το ζώο βοηθός του σπιτιού. Γιατί λοιπόν λέγει εδώ βοηθός? Τι θα μπορούσαμε να πούμε? Ότι τότε η γυναίκα μήπως θα έπρεπε να είναι κάποιο άλλο όν? Αμέσως τίθενται τα θεμέλια της ισότητος των δύο φύλων. Δεν είναι η ισότητα των δύο φύλων εκείνων που καυχόνται απ' έξω. Δεν είναι δικό τους έβριμα. Είναι κατατεθειμένο από το Λόγο του Θεού. Ότι αυτό το πράγμα που θα φτιάξουμε θα είναι πάλι άνθρωπο. Και όταν το Α ισούται με το Α, έχουμε ταυτότητα. Άνθρωπος είναι ο Αδάμ, άνθρωπος θα είναι και η γυναίκα. Άρα λοιπόν, αυτομάτως είναι ίσως.
δεν είναι res, η γυναίκα, δεν είναι πράγμα, όπως έλεγαν οι Λατινοί, είναι πρόσωπο, είναι άνθρωπο. Πείσουμε λοιπόν αυτό το Αδάμ, βοηθών κατά αυτόν, που να είναι όμοιος αυτός ο βοηθός με τον Αδάμ. Ποιος όμως ο σκοπός δια την βοήθεια, για να γεννηθούν παιδιά, για να βοηθάει η γυναίκα τον άνδρα στις δουλειές? Αυτά, αγαπητοί μου, είναι παρακατιανά πράγματα. Είναι εντελώς παρακατιανά. Λέγει ωραιότατα ο Ιερός Χρυσόστομος, θα μπορούσε ο Θεός να κάνει ανθρώπους με τον τρόπο που έκανε τον Αδάμ ή επιτέλους την Εύα. Διότι σε αυτούς έχουμε τρία είδη δημιουργία. Το πρώτο είδος είναι ότι ο Αδάμ δημιουργείται απευθείας από τον Θεό. Δεύτερο είδος δημιουργίας, ότι η Εύα δημιουργείται από τον Αδάμ. Τρίτο είδος δημιουργίας, η ένωση Αδάμ και Εύα, και έχουμε τον Κάιν, τον πρώτον άνθρωπο εκ της ενώσεως των δύο αυτών ανθρώπων. Σε αυτούς λοιπόν τους τρεις ανθρώπους έχουμε τρία είδη δημιουργίας. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος ότι θα μπορούσε να κάνει ο Θεός ανθρώπους με έναν από αυτούς τους τρόπους, ιδίως με τον πρώτο ή τον δεύτερο. Δεν ήταν δεσμευμένος ο Θεός από τον γάμο να δημιουργηθούν άνθρωποι όπως έγινε ο Κάιν? Όχι, έτσι όπως θα θέλει ο Θεός να γίνει. Αλλά δεν δεσμεύεται όμως ο Θεός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο γάμος δεν έγινε, συγγνώμη, η γυναίκα δεν έγινε για να βοηθάει τον άνδρα στις δουλειές, στο επάγγελμα να έχουμε δεύτερο μισθό, θα πάρω και αυτό το σύγχρονο, ή ό,τι άλλο. Αυτό το βοηθός πώς θα το ερμηνεύσουμε? Πώς θα το ερμηνεύσουμε? Πείσουμε αυτό βοηθών. Πώς θα το ερμηνεύσουμε? Είναι απλούν. Αυτό το βοηθός πρέπει να ερμηνευθεί αφού κατανοήσουμε τον σκοπό δια τον οποίο επλάστη ο Αδάμ. Γιατί επλάστη ο Αδάμ? Αν επλάστη για έναν άλφα σκοπό, τότε λοιπόν φυσιολογικά έρχεται ότι η Εύα γίνεται βοηθός του Αδάμ για αυτό το σκοπό που πλάστηκε. Ποιος είναι αυτός? Αυτό είναι δε σαφέστατο και διάχυτο από την πρώτη σελίδα της Παλαιάς Διαθήκης έως την τελευταία σελίδα της Καινής Διαθήκης. Είναι η θέωση του ανθρώπου. Να σας το πω πώς οι πατέρες το λέγουν, που το παίρνουν από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο σαν διατύπωση. Ο λόγος σάρξ εγένετο, είναι η σάρξ γέννηται λόγος. Δηλαδή, ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Ώστε, γι' αυτό το σκοπό έγινε ο Αδάμ, να θεωθεί. Άρα η Εύα έγινε να τον βοηθήσει σε αυτό το σκοπό, στη θέωση. Συνεπώς, η βάση και το θεμέλιο του γάμου είναι η θέωση των ανθρώπων. Ο γάμος δεν είναι ούτε συνεταιρισμός, να βάλουμε από κοινού τους μισθούς μας, ούτε να συμφωνήσουμε να κάνουμε παιδιά για να μας γεροκομίσουν ή να κάνουμε το χόμπι μας, γιατί μερικοί άνθρωποι κάνουν παιδιά έτσι γιατί αγαπούν τα παιδιά, αγαπούν τα παιδιά, ή αν δεν κάνουν παιδιά κάνουν σκυλάκια, ό,τι θέλετε πάρετε, ή ό,τι άλλο θα θέλατε σε αυτή την κοινή πρόληψη που υπάρχει μέσα στην κοινωνία, ότι έμεινες μαγκούφης, δεν παντρεύτηκες, αφού είναι συνήθεια να παντρευόμαστε. Δεν ξέρω τι επιχειρήματα μπορεί να υποθούν για το γάμο. Αγαπητοί μου, ο γάμος, αυτό το σκοπό, να βοηθηθούν αυτοί οι δύο άνθρωποι να αποτελέσουν μια κοινωνία μικρά, η οποία θα φτάσει στο Θεό. Ώστε πολύ φτωχοί, δεν νομίζετε ιδέα έχουμε περί γάμου σήμερα? Όλα αυτά τα οποία σήμερα τελεσιουργούνται, δεν νομίζετε ότι φανερώνουν εγκληματική άγνοια της ουσίας του γάμου? Δεν το νομίζετε? Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά
Ποιος θελασιουργεί το μυστήριο του γάμου? Αυτό το σχήμα, έστω αυτό το παροδικό σχήμα. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, οι δέχοντες γυναίκας ως δέχοντες παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Λέει Α' Κορινθίους 7ο κεφάλαιο. Ποιος το τελεσιουργεί? Αυτός ο Θεός. Και όχι μόνο το τελεσιουργεί, αλλά είναι και ο νυμφαγωγός. Καταρχάς, είναι εκείνος ο οποίος ενδιαφέρεται για τον γάμο του Αδάμ. Μου καλών εστίλει. Δεν είναι καλόν να είναι ο άνθρωπος μόνο. Πρώτον. Δεύτερον. Δημιουργεί την Εύα, και όταν την δημιούργησε την Εύα, την οδήγησε εις τον Αδάμ. Οδηγώ την ύμφη εις τον λαμπρόν, σημαίνει είμαι νύμφα γογός. Είμαι νύμφα γογός. Δηλαδή αυτός που περιφυγήθηκε την πήγε στο γαμπρό. Από πού το ξέρουμε αυτό? Το λέει η Αγία Γραφή. Δεν λέει αυτή την έκφραση, αλλά λέει το αποτέλεσμα αυτής της πράξης. Ιδών δε Αδάμ την έκανε, είπε. Αυτή εστί οστούν εκ των αστέων και σάρξ εκ της ακόλου. Δια τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσεται τη ιδία γυναική και έσονται οι δύο η σάρκα μη. Ο Κύριος κατόπιν παίρνει τα λόγια αυτά και λέγει ούστε ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο. Άστε λοιπόν ο Θεός συνέζευξε. Άστε λοιπόν ο Θεός οδήγησε και τώρα βλέπει η Εύα, βλέπει ο Αδάμ την Εύα. Βεβαίως αγαπητοί, όλη την διαδικασία του γάμου από το σημείο να παντρέψουμε τον Αδάμ, ας με επιτραπεί να μιλήσω έτσι λαϊκά, από το σημείο να παντρέψουμε τον Αδάμ μέχρι τι θα γίνει παρακάτω, υπόθεση του Θεού. Καθαρή υπόθεση του Θεού. Εκείνο που θέλω να καταλάβετε είναι ότι η ιερολογία δεν είναι υπόθεση των ιερέων. Ούτε ακόμη για να χρηματίζονται οι ιερείς. Μου έκανε μάλιστα γίνει εντύπωση όταν είδα ένα από τους λόγους ότι είναι ένας γάμος σήμερα πολύ δάπανος. Ό,τις υποκρισίας στο μέγεθος. Εδώ ξοδεύομαι τόσα λεφτά. Δόξα τω Θεώ, ξέρετε, εγώ δεν παντρεύω. Και έτσι μπορώ να μιλήσω πιο ελεύθερα. Δεν παντρεύω. Όταν σας είπα προηγουμένως ότι πήγαινα σε γάμους, με καλούσαν. Ήμουν καλεσμένος, δεν ήμουν εφημέριος. Δόξα τω Θεώ. Είναι εκείνο που αναγκάστηκε ο Απόστολος Παύλος να πει κάποτε: δεν βαφτίζω κανέναν. Και εκεί θυμήθηκε και λέει: α, βάφτισα μόνο τον οίκο του Στεφανά. Αλλά άλλου δεν θυμάμαι να βάφτιζα. Γιατί είχαν πει οι εχθροί του ότι βαφτίζει το δικό του το όνομα για να κάνει οπαδούς. Έτσι νομίζω ότι υπάρχει το ανίποπτο του πράγματος ότι δόξα τω Θεώ δεν παντρεύω, για να πει κανείς ότι αυτή τη στιγμή υπεραμείνομαι των προνομίων των υλικών, εννοείται προνομίων των ιερών. Όχι, δεν υπάρχει. Αλλά είναι γελίο όμως, είναι πολύ γελίο και είναι καθαρή υποκρισία όταν ξοδεύουμε τόσα και τόσα χρήματα να μιλάμε για τόσο μεγάλο θέμα. Ως σπουδαίο επιχείρημα αυτά τα 4-5 που προτάσσονται, ότι είναι πολυδάπανος ο θρησκευτικός γάμος. Είναι γελίο. Είναι αληθινά γελίο. Λοιπόν, η ιερολογία του γάμου δεν είναι προϊόν των ιερέων για να χρηματίζονται. Η ιερολογία του γάμου στο σχήμα που βρίσκεται είναι από το Θεό. Και τόση ώρα ακριβώς αυτό το πράγμα προσπάθησα, αγαπητοί μου, να σας δώσω να καταλάβετε και συνεπώς δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι κάτι που μπορούμε με τόση ευκολία να το βγάλουμε. Μπορούμε λοιπόν να βγάλουμε την ιερολογία του γάμου. Τι σημαίνει η ιερολογία? Η ιερολογία σημαίνει ευλογία. Πάμε στον 127 ψαλμό. Με συγχωρείτε, πρόχειρα σας τα λέω για αυτά, γιατί απορία μου έτσι, και έτσι δεν θα μπορέσω πιο πολλά να σας πω. Πρόχειρα. Πάμε στον 127 ψαλμό. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, λέει, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούν. Εάν ο Κύριος, λέει, δεν οικοδομήσει, δηλαδή δεν ευλογήσει οίκον σπίτι. Και οίκος, σημειώσατε και το εξής, έχει δύο σημασίες. Ο οίκος είναι τα ντουβάρια. Οίκος είναι και η οικογένεια.
Ναι, ναι, ο βασιλικός οίκος. Και δεν εννοούμε βεβαίως το παλάτι, αλλά εννοούμε την οικογένεια. Έτσι εδώ λέμε οίκος, δεν εννοούμε το σπίτι μόνο, εννοούμε και τους ανθρώπους που είναι μέσα στο σπίτι. Όταν λέγει ο ψαλμός «εάν η Κύριος οικοδομήσει οίκον», δεν εννοεί τα ντουβάρια, αλλά εννοεί τους ενίκους. Τι θα πει οικοδομώ οίκον? Θα πει δημιουργώ οικογένεια, θεμελιώνω οικογένεια, δηλαδή γάμο. Εάν ο Κύριος δεν θεμελιώσει οικογένεια, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Αν δηλαδή καθιερώσουμε την των πολιτικών γάμων και λέγαμε εμάς δεν μας ενδιαφέρει, θα πηγαίνουμε στον πολιτικό γάμο, άντε θρησκευτικός δεν έχει πολύ σημασία. Σας είπα, δεν ξέρω τι νομικό σχήμα θα πάρουμε αυτά τα πράγματα και έτσι επιφυλάσσουμε. Δεν λέγω τίποτα παρακάτω, μόνο τούτο. Αλίμονό μας, χωρίς ευλογία. Ξεκινούμε μια τόσο μεγάλη υπόθεση στη ζωή μας, χωρίς ευλογία. Αν μου πείτε, μα εγώ δεν πιστεύω. Αυτά, κάνω τι θέλεις στη ζωή σου. Ο πιστός όμως πιστεύει και θα ήθελε την ευλογία του γάμου. Γιατί αύριο, αγαπητοί μου, πιθανώς, δεν ξέρω τι έρχεται αύριο. Ακούστε, δεν ξέρω τι έρχεται αύριο. Μπορεί να φύγει και αυτός ο θρησκευτικός γάμος. Μην δεν απαγορευτεί. Δηλαδή να πρέπει να πω κρυφά να παντρευτώ. Θρησκευτικά. Κρυφά, δεν ξέρω με τι έρχεται αύριο. Η μέρα σαν τη Χρήστο υπάρχει. Ο Αντίχριστος δεν θα αφήσει το χριστιανικό να γίνει. Και όχι μόνο το χριστιανικό, αλλά και πάντα το θρησκευτικό. Συγκεκριμένα, επειδή κάνω στα παιδιά του 303 τον Δανίλ, έριξα μια ματιά σήμερα το πρωί για αυτό το θέμα και έπεσα στο θέμα του Αντιχρίστου που παλιά σε αυτό το χώρο είχαμε κάνει και με κατέπληξε, ίσως θα έπρεπε πάλι να ξανακάνουμε τον Δανίλ, με κατέπληξαν τα χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου, ότι θα στραφεί εναντίον παντός σεβάσματος. Όχι μόνο εναντίον των χριστιανών, εναντίον παντός σεβάσματος και εναντίον των Βουδιστών και το καθεξής. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αύριο μπορεί η μέρα σαν τη Χρήστου ζούμε, αγαπητοί μου. Στα προήμια είναι αυτά. Αύριο να απαγορευτεί ολότελα ο θρησκευτικός γάμος. Τότε ο πιστός δεν ξέρω τι θα κάνει ο πιστός. Μόνο τούτο λέω, ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ να θεμελιωθεί οικογένεια χωρίς την ευλογία του Θεού. Στον Άγιον Ιγνάτιο Αντιοχίας, δεν θυμάμαι σε την επιστολή του, λέγει το εξής: να μην γίνεται ο γάμος έξω από τη γνώμη του επισκόπου, για να μην είναι, λέγει, σαρκικός γάμος, αλλά κατά Θεόν. Να ζητείτε η γνώμη του επισκόπου. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, δηλαδή εννοεί την Εκκλησία. Και να ευλογείται ο γάμος από την Εκκλησία. Πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο. Ένα άλλο στοιχείο, γιατί πέρασε και η ώρα και δεν ξέρω, σας κούρασε ίσως με αυτό, αλλά επιτρέψτε μου ένα τελευταίο, γιατί πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά ένα τελευταίο θεμελιών. Όταν ο Αδάμ είδε την Εύα, είπε μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αυτή η κουβέντα είναι προφητεία. Του την έβαλε ο Θεός στο στόχο. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ότι ο πρώτος προφήτης επάνω στη γη είναι ο Αδάμ. Ο Αδάμ είχε πολλά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ένα από αυτά ήταν και το προφητικό χάρισμα. Για να μην πείτε, και τι άλλα είχε. Έτσι πρόχειρα σας λέγω, είχε την ικανότητα να δίδει ονόματα στα ζώα. Δηλαδή στα αντικείμενα. Δηλαδή στα άλλα πράγματα που ήταν έξω από αυτόν. Είναι μεγάλο πράγμα. Όσοι λίγο γνωρίζουν γνωσιολογία από τη φιλοσοφία, μπορεί να καταλάβουν αν αυτό είναι μεγάλο ή μικρό θέμα. Αλλά κλείνω το θέμα και προχωρώ. Ήταν προφήτης ο Αδάμ. Ήταν προφήτης ο Αδάμ. Και όταν είδε την Εύα, είπε, αυτή είναι σάρκα από τη σάρκα μου και οστούν εκ των οστέων. Γιατί το είπε αυτό? Είναι προφήτης του παρελθόντος. Ποιος είναι το παρόν στη δημιουργία του κόσμου? Κανείς. Προφητικό πνεύμα διέγραψε τη δημιουργία του κόσμου ο Μωυσής. Κάτι λοιπόν που θα μιλήσουμε για κάτι που έγινε, αλλά δεν είμαστε παρόντες,
και δεν είναι το κανείς παρόν, είναι προφητείο του παρελθόντος. Ο Αδάμ σαφώς λέγει το Ιερό Κείμενο ότι τον ύπνωσε ο Θεός, έπεσε σε έκσταση τροποντινά ο Αδάμ, δηλαδή ό,τι θα έκανε σήμερα ένας χειρούργος. Είναι η πρώτη, όπως λέγεται, η πρώτη εγχείρηση πάνω στη γη, η πρώτη εγχείρηση με αναισθητικό, έτσι λένε, ας το πούμε έτσι. Και αφήρεσε, λέει, πλευράν, και επί της πλευράς οκοδόμησε την γυναίκα. Αυτό ο Αδάμ δεν το είδε. Είδε μόνο την Εύα μπροστά του. Αυτός δεν είχε τίποτα που να αισθάνεται ότι του λείπει. Γι' αυτό είναι προφήτης. Και είπε, αυτή είναι από τη σάρκα μου, που το ήξερε. Του το έβαλε ο Θεός στο στόμα και το είπε. Αλλά ας μείνουμε τώρα στην κυρία προφητεία. Αυτή είναι από τη σάρκα μου. Άστε λοιπόν η γυναίκα μέσα στο γάμο είναι από τη σάρκα του ανδράς. Αν μου πείτε ότι εκεί ο Αδάμ κυριολεκτεί, διότι πραγματικά η Εύα ήταν από τη σάρκα του Αδάμ, αλλά σήμερα δεν είναι η μια γυναίκα ή κάθε γυναίκα από την πλευρά του ανδρός που θα παντρευτεί. Αν δεν είναι τα πράγματα έτσι, εκεί είναι το πρότυπο. Πραγματικά η γυναίκα είναι από την πλευρά του ανδρός και συνεπώς είναι σάρκα του. Ο λόγος του Κυρίου που τον ανανεώνει στην Καινή Διαθήκη, τον παλαιό του Αδάμ, και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν, και προσθέτει και ους ο Θεός συνέζεψε άνθρωπος μη χωριζέτο, αυτό η σάρκα μία τι είναι? Είναι ηθικών ή οντολογικών? Απαντούμε, είναι και ηθικών, είναι και οντολογικών. Γιατί είναι οντολογικό? Οντολογικό θα πει ότι πράγματι είναι από τη σάρκα του ανδρός η γυναίκα, αυτό που λέγαμε το σύνορα. Ηθικών σημαίνει ότι τώρα αυτοί οι δυο συμφωνούν που είναι ένας άνθρωπος, αλλά σαν τροποντινά με δυο πρόσωπα έρχονται να δημιουργήσουν αυτό που λέμε οικογένεια και να δώσουν αυτό που θα δώσουν παρακάτω. Ο Κούνκελ γράφει το εξής στη χαρακτηρολογία του. Ο Κοροτζής, ο Μακαρίτης του έχει μεταφράσει, είναι εκπαιδευτικός ήταν ο Κοροτζής. Γράφει το εξής: δεν είναι δύο άνθρωποι μέσα στο γάμο, αλλά ένας πελώριος άνθρωπος με δύο χέρια και ένα πρόσωπο, που τα δύο εγώ μπήκαν στο χωνευτήρι και φτιάξαν το εγώ αυτού του υπερανθρώπου. Αυτό λέγει ο γάμος. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Δεν είναι θεολόγος ο Κούγκελ. Πολύ σωστά. Είναι μια νέα ύπαρξη, ένας καινούριος άνθρωπος. Δεν είναι ο άνδρας, δεν είναι η γυναίκα, είναι μια νέα ύπαρξη. Γιατί αυτή η ύπαρξη είναι και ηθική και οντολογική. Θέλετε να το δείτε αυτό? Θα σας το αποδείξω αμέσως. Το παιδί που γεννιέται, τι είναι, ο πατέρας ή η μητέρα? Το παιδί είναι η εικόνα του πατέρα και της μάνας, που ακριβώς προδίδει αυτήν την οντολογική και την ηθική ένωση των γονέων του. Αυτό προδίδει η παρουσία ενός παιδιού, που δεν είναι ούτε ο πατέρας ούτε η μητέρα, αλλά ο πατέρας και η μητέρα. Αυτή λοιπόν η ύπαρξη, θα λέγαμε, της μιας σαρκός δείχνει πόσο βαθύ πράγμα είναι ο γάμος. Είναι μυστήριο. Με αυτό θα τελειώσω. Είναι μυστήριο. Πού είναι το μυστήριο? Το μυστήριο βρίσκεται σε αυτόν τον έναν άνθρωπο, ενώ βλέπεις ότι είναι δύο οι άνθρωποι. Όπως βλέπεις το ψωμί και το κρασί στο γεωποτήριο, γιατί αυτό σε πληροφορούν οι αισθήσεις σου, αλλά είναι
το σώμα και το αίμα του Χριστού οντολογικά και όχι συμβολικά. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, εγώ δεν λέγω, και είναι ο Απόστολος που διαβάζεται στην ιερολογία του γάμου, εγώ δεν λέγω το μυστήριο τούτου μέγα εστί εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Ποιο είναι το μέγα μυστήριο? Αγαπητοί μου, το μέγα μυστήριο δεν είναι ο γάμος, είναι κάποιο άλλο. Είναι η ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο. Γιατί? Διότι η Εκκλησία από τι συνίσταται? Από δύο μυστήρια. Το βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία. Αυτά τα δύο μυστήρια από πού βγήκαν? Αυτά δεν συνιστούν την Εκκλησία, διότι όταν βάπτιστώ και κοινωνήσω, είμαι μέλος της Εκκλησίας. Από πού βγήκαν αυτά τα δυο? Από τη λογιστήσα πλευρά του Χριστού, επί του Σταυρού. Αλλά αυτά δύο είναι η Εκκλησία. Από πού βγήκε η Εκκλησία? Η Εκκλησία βγήκε από την πλευρά του Χριστού. Ποια πλευρά? Τη σωματική πλευρά του Χριστού. Αλλά τότε η Εκκλησία έχει οντολογική σχέση με τον Χριστό, όχι ηθική. Γιατί λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής ο Ιωάννης, είδα να τρέχει αίμα και είδω, και ο Αιωρακός με μαρτύρηκε και είδεν, γνωρίζει ότι αληθής εστί αυτού η μαρτυρία. Και όταν βάζει αυτή την όλη διατύπωση, ήδη βλέπει το μυστήριο της Εκκλησίας να εκπηδά οντολογικά πάντοτε από την πλευρά του Χριστού. Γι' αυτό και ο Απόστολος λέγει, οφείλει ο άνδρας να αγαπά τη γυναίκα του όπως ο Χριστός την Εκκλησία. Πέρα από το σχήμα. Και δείχνει ότι η Εκκλησία είναι οντολογική παραγωγή του Χριστού. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο. Τώρα, ο γάμος είναι μυστήριο για τους λόγους που σας είπα πιο μπροστά, και ταυτοχρόνως εικόνα του μεγάλου μυστηρίου. Δηλαδή, ο γάμος είναι μια εικόνα της πραγματικότητας Χριστού και Εκκλησίας. Γιατί το διαζύγιο απαγορεύεται? Ο Χριστός είπε παρεκτός λόγου πορνείας, που σημαίνει μοιχεία. Μόνο λέγει μοιχεία μπορεί να καταστρέψει τον γάμο. Τίποτε άλλο. Να γιατί? Διότι με το να καταστρέψω το μικρό μυστήριο, δηλαδή την εικόνα του μυστηρίου, καταστρέφω το μεγάλο μυστήριο που είναι ο Χριστός και η Εκκλησία. Η μοιχεία είναι ήδη η σφήνα που μπήκε ανάμεσα σε αυτήν την οντολογική ένωση ανδρός και γυναικός. Γι' αυτό πια ο γάμος είναι άχρηστος. Και τι λέγει? Τότε δίνω το δικαίωμα να δοθεί το διαζύγιο. Όχι για άλλο λόγο. Ώστε ο γάμος είναι μυστήριο και ταυτοχρόνως εικόνα του μεγάλου μυστηρίου ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Μόνο αυτά τα λίγα που σας είπα, αν είναι λίγα ή πολλά δεν ξέρω, με συγχωρείτε που σας κούρασα, μόνο αυτά που σας είπα, θα καταλάβατε ότι έχουμε μια θεολογική θεμελίωση του γάμου. Ειλικρινά σας λέω, ειλικρινά, αν ο ελληνικός λαός εγνώριζε αυτή τη θεμελίωση, ποτέ δεν θα επέτρεπε στον εαυτό του όλα εκείνα τα οποία προαναγγέλλονται και χαλκεύονται και σερβίρονται. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και πολλά άλλα. Τι μας λείπει? Αυτή η θεολογική θεμελίωση. Ποιος φταίει? Σε αυτό φταίμε όλοι. Πρώτοι εμείς. Εμείς που πρέπει να διαφωτίζουμε το λαό μας να αποκτά γνώση αυτών των πραγμάτων. Όπου κι αν σταθούμε, όπου κι αν βρεθούμε, πρέπει να διαφωτίζουμε. Ο Απόστολος Παύλος λέει στον Τιμόθεο ότι ο κληρικός πρέπει να είναι διδακτικός, που σημαίνει όπου και αν σταθεί πρέπει συνεχώς να λέγει, να διδάσκει, να βοηθάει, να διαφωτίζει. Αλλά και ο λαός θα πρέπει να τρέχει να ακούσει. Είσαστε κάποιοι άνθρωποι εδώ, έτσι? Ακούσατε αυτά τα κάποια πράγματα, γιατί να μην είναι περισσότεροι? Μην μου πείτε ότι θα μας χωρούσε ο Άγιος Τηλιανός,
Πάμε στην πλατεία της Λαρίσης. Δεν είναι καλός κόσμος. Αν είναι πολύς ο κόσμος. Δεν έχει ούτε ο λαός μας όρεξη να ακούσει. Ούτε οι κληρικοί μας διδάσκουν, ούτε έχουν όρεξη να διδάσκουν, να διδάξουν. Και αγνοούμε να διδάξουμε. Τι να διδάξουμε. Τι να διδάξουμε. Τι να πούμε. Μιλάω με αυτή την πικρία. Σας το λέω αλήθεια. Με αυτή την πικρία, γιατί αν πραγματικά μπορούσαμε να καταλάβουμε τη δύναμη και την αξία όλων αυτών των πραγμάτων, τα πράγματα θα ήσαν πολύ διαφορετικά. Τώρα, οι ερεμιάδες θα ψάλουμε, να αφήσουμε τα πράγματα να κυλήσουν στον δρόμο τους. Και ό,τι γίνει, αγαπητοί μου, τι να σας πω παρακάτω. Ειλικρινά, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω παρακάτω. Εγώ μόνο σας είπα ποια είναι η θεμελίωση του γάμου. Και με όλα αυτά τα κριτήρια, ας δούμε και σκεφτούμε.